Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ καταρχήν για το δώρο σου. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο του George Lois, εκδόσεις Φέδων. Είναι τρομερός ο George Lois, τρομερός. Και πραγματικά θα βρω το χρόνο να το διαβάσω, γιατί είναι από αυτά που δεν έχω στη βιβλιοθήκη Το βιβλίο που πρέπει να αρπάσεις με κάθε ευκαιρία, ναι, και να το μετροφυλάς απλώς. μου. Πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρεκλή, και ευχαριστούμε για την προσπάθεια που κάνεις, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τις γραφείες τέχνες και για την Κύπρο. Επειδή είναι κάτι που υπάρχει ιστορία για τις γραφείες τέχνες. Και είναι αρκετά σημαντικό για όλους, και για τους νέους και για τους παλιούς που έχουν την ευκαιρία να ανατρέξουν, να εκτιμήσουν, να θυμηθούν. Να θυμηθούν ακριβώς. Ευχαριστούμε σας. Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ πέρα, γιατί θα σε εκμεταλλευτώ σε εισαγωγικά με τη διπλή σου ιδιότητα. Ξεκινούμε αυτή τη στιγμή μια σειρά από behind the graphics που τα ονομάζουμε professionals, και θα καλέσουμε ανθρώπους που ήταν γύρω από τους γραφίστες, όπως τυπογράφους, φωτογράφους, φωτοσυνθέτες κτλ. Και εσύ θα έρθει, χαίρομαι γιατί ξεκινάς αυτή την ενότητα με τη διπλή σου ιδιότητα και σαν γραφίστας, αλλά και μεγαλωμένος μέσα στην οικογενειακή εταιρεία Cosva Graphics, που έκανε διαχωρισμούς χρωμάτων του πατέρα σου, του κόκκου του Βάσου. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε ουσιαστικά να μιλήσουμε λίγο για το τι ήταν τα color separation, ένα σημείο συνάντησης των γραφιστών, απαραίτητο ενδιάμεσο κομμάτι για να πάμε στην τυπογραφία. Και ας ξεκινήσουμε από εκεί, και μετά μέσα από αυτή την ιστορία νομίζω θα βγει και το πώς έφτασες να γίνεις γραφίστας και να μάθουμε λίγα πράγματα για σένα. Ωραία, για την ιστορία το. Να μιλήσουμε κυρίως για τη δεκαετία 80-90 περίπου, που Πότε θυμούμε τα ξεκινά, οποία ήταν. ναι, πότε ξεκινά τα 80 είναι οι εμπειρίες οι δικές πράγματα. μου. Τα προηγούμενα άκουα τα μπορούμε να αναφερτούμε, αλλά δεν ήταν εμπειρίες προσωπικές. Το 80, όταν η Κόσβα συγκεκριμένα είχε ξεκινήσει το 1974, από το 69 είχε ξεκινήσει ο Κόκκος ο Βάσου με τα αξιοτυπίες. Το 1974, μετά τον πόλεμο, ξεκίνησε σαν Cosva Graphics πλέον κάτω στο υπογείο της Ζήνα. Με τις βαρέλες. Ναι, μπράβο. Και από τότε θυμούμαστε να είναι ένα κέντρο των γραφιστών, των διαφημιστών, των φωτογράφων, όπως είπες και εσύ, των publishers, οτιδήποτε είχε γύρω από την εκτύπωση των κλάδων. Ήταν ένα κέντρο οι υπηρεσίες μας, το Cosva Graphics και κάποια, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, τότε ήταν το Cosva Graphics, τον Γράβο και μετά το Laser, μετά από κάποια δεκαετία περίπου το Laser Graphics. Δηλαδή ήταν κυρίως τούτα τα τρία σε τούτο την Το περίοδο. γράμμα ήταν ο Τον Πυρηπίτσης. Γράβο ήταν ο Μιχαλάκης ο Πυρηπίτσης, και το Laser ο Πανίκος, συγγνώμη, Πριν ναι, τον ο Πανίκο, Πανίκος ο ο άλλος, άλλος, ναι. σήμερα ο Και Πανίκος τώρα μας, σήμερα ο Πανίκο του εξαιρετικός φίλος και Λάρκου, συνεργάτης ο Πανίκος, ναι. τυπογράφος πλέον. Και πιο μετά ο Πανίκος ο Ο γραφέας, Πανέφερος Γραφέας, ο ναι. οποίος ήταν η Και βοήθεια τον μας Λάρκου, όλους ο μπράβο, ναι. Πανίκος, ήταν η λύση για όλους που είχαμε κάποια προβλήματα, ήταν το παιδί που έκαμε τα ούλα. Και είχε πάει λίγο πιο πολύ στο digital, Μετά πήγαινε ήταν, λίγο στον digital ο Πανίκος. Anyway, πες μας για τον Γκράβο, δηλαδή, για τον Για Κόσβα, το Κόσβα. Το sorry. Κόσβα, εγώ το θυμούμαι που το 80, αρχές του 80 περίπου μέχρι το 85 περίπου ξεκίνησα να θυμούμαι να έχω πλέον σχέση, γιατί ήταν και οι γονεί μου που εργάζονταν. Οπότε ο χρόνο μα ήταν αρκετό μέσα στο εργαστήριο. Μια γραμμή που light tables μεγάλα, με grids να έρχονται οι γραφίστες και τα διαφημιστικά να φέρνουν τα layouts τα οποία ήταν μακέτες, με τους τρόπους που έλεγαν και οι προηγούμενοι συναδελφοί στα προηγούμενα επεισόδια του Behind Graphics. Tracing paper, Tracing χαρακτηρισμοί, paper, slides. χαράκτες, ναι, και έρχονταν πλέον για μένα και έπρεπε να γίνουν πάνω στα λεγόμενα films, Ναι. να γίνουν πρώτα έναν, έτσι, να φωτογραφηθεί σε negative, όπου με φωτισμό έπρεπε να φωτογραφηθεί σε negative, να γίνει μετά positive, μια διαδικασία η οποία ήταν τέλος πάντων για μια σελίδα
Περίπου έπαιρνε η διαδικασία να στηθεί από το χάρτη, από το μακέτα του γραφίστα, στο να υλοποιηθεί πάνω στο φιλμ για να μπορεί πλέον να γίνει ακριβώς και να βγει ενιαίο πάνω σε ένα κομμάτι. Ήταν περίπου αρχές του 80, να θυμούμε καλά, 5 με 6 ώρες μια μακέτα Α4. Δεκαετία του 90 είναι 1,5 ώρα. Και σήμερα δεν υπάρχει καν η διαδικασία. Έτσι, έτσι μέσα σε 3 δεκαετίες, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Υπήρχαν σκάνερς τότε όταν ξεκίνησε ή ήταν... Τα σκάνερς τη δεκαετία του 80 δεν υπήρχαν σκάνερς, αλλά το ότι υπήρχαν ήταν μεγάλες φωτογραφικές μηχανές, οι οποίες έβαζες πάνω τα films, πάνω από το film έβαζες το που δεν έπρεπε να φωτιστεί και με το φως που έκρουζε το emulsion. Το ξέρω αυτό. Ναι. Δεν το ξέρω αυτή τη διαδικασία. Μετά από εκείνη τη διαδικασία έπρεπε να πιάσει ο μοντέρ όλων γίνων το φιλμ, δηλαδή αν υπήρχαν κάποιες ατέλειες πάνω στο φιλμ και να πιάσει με το πινέλο, με ειδικό πινέλο και με ειδική μπογιά να κάνει το retouching, στο οποίο ήταν να φύγουν όλα τα dots που υπήρχαν πάνω, έτσι να μπορεί να έχει solid αποτέλεσμα. Επειδή οι φωτισμοί τότε, είτε που το ελάχιστο, είτε που η τεχνολογία αντιλαμβάνεσαι. Είχαμε κάτι κεραμιδί. Μπράβο, το κεραμιδί. Ήταν η πολλιά η οποία έκαναμε το. Και είναι επειδή δεν μπλοκάρεις και το φως. Ναι. Μπορούσε να το καλύψει, αυξήσει όλη το χρώμα σου στο σημείο. Ήρθαν τα masking tape. Μετά ήρθαν τα masking tape, και ήταν ο αυτοματισμό μα. Ήταν gadget το masking tape. Πάντα ο παπά σου όμω ήταν πρωτοπόρο, δηλαδή ουσιαστικά. Φέρνει καινούργια πράγματα. Ναι, δηλαδή... ο Κόκος ο Βάσου ήταν, επειδή είχε σπουδάσει και δούλεψε για αρκετά χρόνια στη Γερμανία. Μάλιστα. Πάρα πολλά χρόνια. Εξού και ο πρώτος μας αδερφός στη Γερμανία που έγινε ο Γιώργ. Και μετά όταν ήρθε στην Κύπρο, έκαμε το Βάσο και εμένα. Είχε μια αρκετά καλή εμπειρία. Είχαμε και στη Χάιντελβεργη σε ένα διάστημα. Σπουδάσε τυπογραφία δηλαδή. Ναι, είχε διπλή σπουδή. Είχε δύο φορές στην Γερμανία. Η πρώτη φορά έκαμε ηλεκτρολόγος mechanical engineer. Έδουλεψε ένα διάστημα στη Cyprus Airways, όπου τότε με τους Αγγλέζους είχαν κάποια προβλήματα. Έφυγε. Μετά είχε αμέσως πάει στη Γερμανία πάλι, όπου ακολούθησε την τυπογραφία και άρεσε του για το pre-press. Είχαν πάντα κάποια έτσι σχέση με τις τέχνες γενικότερα. Οι τέχνες τότε δεν ήταν το φάσμα που είναι σήμερα. Ήταν η φωτογραφία, ήταν η γραφιστική, ήταν λίγο πιο συγκεκριμένα. Έτσι, και με όλα λίγο πολλά ασχολήθηκε, είχαν την άποψη. Άρεσκε τους και τον gadget, άρεσκε τους και η εξέλιξη, είχαν και άποψη. Ήξεραν όμως, είχαν και μια άλλη εικόνα της Γερμανίας, το που μπορούσε να φτάνει, είχε και άμεση σχέση με η Γερμανία και μετά, okay. Καθ' όλη τη διάρκεια. Μάλιστα. Όταν κρατούσε μια εικόνα. Η εξέλιξη μετά τα 90 περίπου που πήγαν τα σκάνερς, δηλαδή 85 συγγνώμη, όταν πήγαν πρώτα τα drum scanners. Drum scanners, μπράβο. Εκεί άρχισε να μπαίνω λίγο μες στο νόημα. Τα drum scanners τα οποία είχαν μια εξαιρετική, ακόμα και σήμερα να θυμηθούμε το αποτέλεσμα που είχαν τα ξενή, ενέχει το σημερινό αποτέλεσμα, αλλά είχαν πρωτοτύπη. Κάμα μεγάλη διαφορά από το πριν μέχρι που ευκήκαν τα drum scanners. Εντάξει, εδώ ανοίγω μια παρένθεση, θα σου πω ότι το slide με το digital είναι το βάθος χρωμάτων. Δηλαδή, έχει την κάμα διαφορετική, είναι πιο ευγενικό είναι το πράγμα. Ακριβώς, δηλαδή το έβλεπες έναν ουρανό αυτό το πράγμα. Μπράβο. Και το drum scanner έφτιανε φοβερό detail. Ακριβώς. Οπότε διάσου κάτι το οποίο ήταν εξαιρετικό. Ναι. Και γι' αυτό κράτησε και καμιά 15 ετία, αν δεν κάνω λάθος. Σωστό, σωστό, σκάνερ, σωστό, έτσι, πολύ σωστό. Αν το θυμούμε καλά. Ναι, ναι, ναι. Ενώ άλλα σκάνερς ήταν της 5 ετίας. Μετά ήρθαν τα flatbed σκάνερς φυσικά. Τούτα μετά ακόμα και που, αν θυμάσαι καλά μες στις προηγούμενες, ένα podcast θυμηθήκεται με κάποιον, δεν θυμούμε με ποιον, μπορεί να με τον Μανώλη. Τα slides που παραγγέλναμε από το Image Bank, που την Τέλεμα κάποτε, αυτό το τα 35 άρκα που έρχονταν. Ναι, ή με τον. Δεν θυμάμαι και εγώ τώρα. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά ήταν τα κλασικά που παίρνανε με τα slide από την ίδια σκάνη από την Τέλεμαν. Στον drum scanner συνήθως που ήταν να πάνε τότε εποχή. Ήρθαν και τα flatbed τα οποία μπορούσες να σκανάρεις και σε slide. Που ήταν αρκετά δυνατά με τα Cytex, τεχνολογία Cytex 91-92. Οι γραφίστες ήταν απαιτητικοί σε χρόνου, σε. Οι γραφίστες είναι. Απίστευτοι άνθρωποι, γραφίστες. Είναι ότι
Καταρχήν άρεσε μου, επειδή μεγάλωσα με γραφίστες, Ναι. πάντα άρεσε και μου η νοοτροπία του γραφίστα που νόμιζε ότι πάντα ξέρε, ένιωθε πάντα ότι ξέρει τι κάνει. Και ήταν με την τότε εποχή, ήταν από τι λίγε ομάδε ανθρώπων που μπορούσαν να εξωτερικεύσουν το ότι εγώ έτσι θέλω, έτσι κάνω, και είμαι όπω το μωρό. Εντάξει, ήταν μια ταυτότητα, μια ασυλία ο τίτλο του γραφίστα. Η πρώτη, αντιλαμβάνεσαι, η πρώτη ερεθίσματα που είχα εγώ που γραφίστε, βλέπε Φίγιο Τριανταφύλου, Φίλιππο Δεκαστάν, τι να πω, άνθρωποι που είχαν μια ιδιαίτερη συμπεριφορά που μου άρεσε πάρα πολλά, επηρεάζεσαι, ξέρεις, και μετά γνωρίζεις τα διάφορα είδη Ναι. των ανθρώπων, τους γραφίστες, και αντιλαμβάνεσαι ότι μέσα από το βάθος του χρόνου, εκείνοι που ήταν που έβγαλαν τούτον του γραφίστα, εκείνοι που εκρατήσαν και εκείνοι που είναι και σήμερα ή παραπάνω. Είτε είναι κοντά στον κλάδο, είτε ενδιαφέρονται που τον κλάδο, είτε είναι μέσα στον κλάδο. Έχεις Δηλαδή, δίκιο σε αυτό. μπορείς να πάει Ναι. πίσω να ανατρέξεις και να θυμηθείς και μπορείς να ξεχωρίσεις ποιοι που ήταν τότε και σήμερα. Πάρα πολλοί επεράσαν από τον κλάδο των γραφικών τεχνών, διότι θυμίζω σε ότι εμείς φτάσαμε μια περίοδο η οποία ήταν το trans period, όπου ξεκαθάριζε πλέον η σπουδή γραφίστας ότι είναι σαν μια επιλογή και μπορείς να ξεκαθαρίσεις Ναι, κοινόν το γενικότερο να γίνει κάτι συγκεκριμένο. Σωστό. Κυρίως το 90, έτσι. Ναι, από το 90 και μετά αρχίζουν να υπάρχουν και σπουδές στα κολέγια Ναι, τότε. και τοπικά Ναι, και και ναι. υπήρχε και καθοδήγηση πλέον. Και ξέραμε και ήταν οι γραφικές τέχνες. Ακριβώς. Δηλαδή, πιο πριν τη δεκαετία του 80 δεν ήξερε κάποιος τι ήταν οι γραφικές τέχνες. Ακριβώς. Θυμούμαι αν εξεχώριζε ο γραφιστάς, δηλαδή τη δεκαετία του 80, εγώ δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τουλάχιστον τον γραφιστά, αν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έστεινε. Και κάνει μου τρομερή εντύπωση, όταν το 96 ήμουν στην Αμερική και κατάλαβα ότι μια διαφημιστική εταιρεία διαχώριζε τα departments της με τους γραφίστες και τους Mac Operators, δηλαδή εκείνοι που έκαναν τη μακέτα, όπως στη Light Table έκαναν οι μοντέρ στην Κόσβα το 80, ας πούμε, τη διαδικασία. Μέχρι τότε υπήρχε μια διαφορά των δύο, μετά έγινε έναν τούτα Ναι, τα ήταν το δύο. μεταβατικό στάδιο Ναι. που λέω πάντοτε ότι χάθηκε η δικιά μου γενιά. Η δικιά μου γενιά ξεκίνησε στον παραλληλογράφο και βιαίως μπήκε στο κομμάτι των ηλεκτρονικών υπολογιστών Ναι. και πολλοί δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν, οπότε ενώ είχαμε ωραίους έμπειρους γραφίστες καταλήξαν σε τυπογραφία γιατί δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς Ναι, των διαφημιστικών εταιριών. ναι. Και ήρθαν καινούργοι, οι οποίοι ήρθαν και κάνανε λίγο. Πρέπει να επανατοποθετήσουμε Ναι, ουσιαστικά διότι το τι δεν είναι οι γραφικές τέχνες. μπορούσαν να φτάσουν τους ρυθμούς, Δεν έτσι. μπορούσαν με τίποτα. Κάποιος ο οποίος είχε δουλεύει στον παραλληλογράφο δεν μπορούσε να δουλέψει πάνω στο Έτσι, κομπιούτερ. δηλαδή εξαιρετικοί γραφίστες παγιοί όπως ο Σιμώνης, ας πούμε, που είχε γράψει μια ιστορία. Εξαιρετικός σημείος. Αντιλαμβάνεσαι ότι ο άνθρωπος ήταν σε ένα σημείο όπου είχε τόση επαφή πλέον με το στοιχείο του. Ήταν ένα και το αυτόν η γραφιστική και η εκτέλεση της γραφιστικής του. Δεν μπορούσε να το διαχωρίσει τόσο άνθρωπος. Σωστό, πολύ σωστό. Την εκτέλεση που την έμπνευση και την παραγωγή του. Άρα. Άρα, συγγνώμη, δεν θέλω να σου πω. Απλά εσύ μες στο χώρο εκεί πέρα, δηλαδή του Κόσβα, έβλεπες όλους. Δηλαδή, μου λες Σιμώνη, μου Όλους, λες όλους, Φίλιο όλους, Τριανταφύλου, όλους, Δεκαστάν. όλους. Δηλαδή, τους γνώριζες προσωπικά. Βέβαια, βέβαια, τούτοι όλοι οι άνθρωποι ήταν για μένα καταρχήν είχαν εξουσιοδότηση ή παραπάνω από τον ίδιο τον κόκκον τον βάσο να μου συμπεριφέρονται όπω θέλουν ανάλογα με την ανάγκη τη δουλειά του. Αντιλαμβάνεσαι ότι είδα τον πραγματικό του εαυτόν. Αγάπησα κόσμο, α πούμε, το Φίλιππο. Ο Φίλιππο είναι ένα λόγο να έχω Facebook, α πούμε. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι δεσμά που κρατούν, έτσι κάτι που ήταν μια δεκαετία αντζέφη. Ένα άνθρωποι που η τριβή ήταν πραγματική μέσα και από τα επαγγέλματα, δηλαδή. Μέσα και από τη γραφιστική. Δεν μπορώ να δω τον Φίλιππο σαν κάτι, αλλά άσχετα αν ο ίδιος μπορεί να εκφράζει ότι εγώ απέχω, Εντάξει, δικαίωμα δεν του μπορεί, ναι, είναι. εννοώ ότι δεν μπορεί να απέχει γιατί είναι ένα και το αυτό και με Είναι την μέρος της ιστορία του, είναι ιστορίας. μέρος Αυτό της... του είπα. Δεν μπορείς να παίξεις, δεδομένου είσαι μέρος της ιστορίας. Άρα είσαι Να... μέρος της ιστορίας, δεν μπορείς να παίξεις. Τελείωσε. Άρα εσύ γνωρίζεις όλους αυτούς τους ανθρώπους Ναι... και παίρνεις την απόφαση να προχωρήσεις να στις γραφικές Ναι... τέχνες. Να, Ναι... πριν φτάσω εδώ, θέλω να σε πω λίγο πώς αρχίζει
Η αρνητική, πώς είναι, η αντίστροφη μέτρηση ουσιαστικά για τον Η κόσμο. αντίστροφη μέτρηση Γιατί για τον κόσμο και ουσιαστικά. για τον κλάδο Ναι. του διαχωρισμού χρωμάτων, ο οποίος είναι μια υπηρεσία η οποία σήμερα δεν υπάρχει καν. Ναι. Γίνεται με έναν αυτοματισμό, ή δεν υπάρχει. Έχει εξίσου σημαντικότητα όπως παγιά. Απλά γίνεται με έναν τρόπο αυτοματισμό. Τελείωσε. Έναν αυτοματισμό πλέον που είναι, χρειάζεται κάποιο να. Εκτός που τον τυπογράφων τέλος πάντων. Το 91, για την COSVA μιλώ, το Ναι. 91, όταν είχε γίνει μια επένδυση η οποία ήταν μεγάλη επένδυση στη Cytex, Τα σάκες, ναι. ήταν εταυτίστηκε με το γεγονός του πολέμου του στον κόλπο, Ναι. έτσι, το Το 91, 91. ακριβώς το 91, Φεβρουάριο του 91, είχε 17 πολέμος. του Φεβρουάριου ή Απριλίες μέρες ότι ήταν Ναι. η... Λοιπόν, Μόλις ήρθα στην Κύπρο. άντε, Γι' αυτό ναι, το εσύ είδες τα ουλά είσαι από το περιχτή. Λοιπόν, οπότε, όμως, κόπηκε, επειδή δουλεύκαμε, οι γραφικές υπηρεσίες στην Κύπρο ήταν αρκετά καλές με Σωστά. τα departments, με τις εταιρείες που είχαμε προηγουμένως, δηλαδή μπορούσε να εξυπηρετήσει μέσα στην Ανατολή. Μάλιστα. Έτσι, ακόμα και πακέτα τη BAT που έκανε για τα τσιγάρα για μέση Ανατολή, η εκπαιρέωση η δεκαετία 80-90 και στην Κύπρο. Έτσι. Okay. Ο κόλπο επηρέασε αρκετά γενικότερα το παζάρι, όμω ήρθε και συγχρονίστηκε και με μια τύχη η οποία λέγεται ναι, με Apple, τα οποία φέρασαν την εξέλιξη, όμω προκάλεσε και μια παραπάνω όγκο δουλειά μέσα στον χώρο για να μπορέσει να σωθεί ότι εσώζεται μέσα από τούτε τι υπηρεσίε. Δηλαδή, ναι, μεν μειώθηκε η δουλειά από το εξωτερικό, Ναι. αλλά αυξήθηκε στο εσωτερικό λόγω των ταχυτήτων, έτσι. Μάλιστα. Μπορούσαν πλέον να διεκπεραιώνονται δουλειές πολλά πιο γλίωρα, Άρα ούτε έχει περισσότερο εσωτερικό. όγκο Ναι, εργασίας λόγω του ότι ναι. έγιναν παραπάνω δουλειές Ναι, λόγω βέβαια. Δηλαδή τα COVID. διαφημιστικά μέσα σε μια πενταετία μπορούσαν να παράξουν πολλά πιο γλίωρα. Μπορούσαν να φέρουν πιο γλίωρα δουλειά, πιο πολλή δουλειά μέσα και να καλυφθεί λίγο το κενό τούτο. Η επένδυση Gini μετά από μια πενταετία δεν μπορούσε πλέον να σωθεί λόγω του ότι η εξέλιξη μετά με το Apple και με Ναι. το Internet κλπ. Ήταν τόσο ραγδαία που μέσα σε μια πενταετία ήταν δυσανάλογο ο ρυθμό που αυξάνεται. Οπότε ήταν πολλά γλύωρα γίνονταν obsolete έναν από τι υπηρεσίε και τα μηχανήματα ακόμα. Σωστό, πολύ σωστό. Παρ' όλα αυτά κράτησε δηλαδή μέχρι το 2002, σχεδόν μέχρι το 2000. Συγγνώμη, μέχρι το 2010. Α, τέλος, Ναι, το μάλλον, άρα. 1996 μέχρι το 2008 Okay. επήγαινε στη Ρουμανία ο Κόσβα. Σου είπε και ο Κόσβα κράφηκε στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι. Όπου πρέπει να σου πω ότι αρκετή τεχνογνωσία, κυπριακή τεχνογνωσία από τον κλάδο μα, μεταφέρθηκε όταν άθιζε το παζάρι, που διάφορε Ναι. χώρε επήγαιναν και παιδιά σε διάφορου κλάδου. Μάλιστα. Η Κύπρο είχε και τρει κλάδου, του οποίου είχε και όλοι, χρειάζεται να αναφερθούμε, αλλά είχε και τη γραφιστική μέσα, δηλαδή υπηρεσίε στι γραφικέ τέχνε, όπω μεταξοδημίε, μεγάλα prints, μεγάλα runs και διαχωρισμοί χρωμάτων μέσα από την COSVA Ρωμάνια. Τούτα ήταν μέχρι το 2006, δεν κάνω λάθος περί εκεί. Μετά ήταν το CTP, Ναι, πια μετά από τελείωσε, την ναι. περίοδο. Όμως, δεν ήταν άμεση η φυγή του φιλμ, επειδή τα CTP, όπως και το digital printing, βλέπεις, ενώ υπάρχει εδώ και μια 20ετία, ας πούμε, ακόμα δεν γίνεται και αρκετά Όχι. established. Όχι. Έτσι και το CTP πήρε του 5 με 10 χρόνια να γίνει established, οπότε αν γίνεται εδώ και μια περίοδο χάριτος και smoothly έφυγε η υπηρεσία του Color Separation, έσβησε έτσι 2005-2000, ναι. Μέχρι τότε. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Και ο Τέλης, Τέλης. Έχει πάει για σπουδές στην Αμερική. Όχι, εγώ στην Αμερική είναι γαμά. Ένα φεγγάρι είναι γαμά στην Αμερική. Σπουδάστε εδώ πέρα, sorry, στο Πανεπιστήμιο. Μαζί με τον Περικλή, με τον Περικλή, με τον Ζαντίδη. Με τον Ζαντίδη, οκ. Ναι. Στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, ναι, το ήταν Inter College τότε. Ναι. Σπουδάζεις γραφικές τέχνες. Γραφικές τέχνες, επιτέλους. Δούλεψες διότι κάπου, ας πούμε, ή παρέμεινες μέσα στο χώρο της COSVA Graphics. Παρέμενα για μια περίοδο, ναι. Αλλά μετά είχα ξεκινήσει κάτι δικό μου και μετά είχα πάει σε γραφείο που ήμουν για αρκετά χρόνια, 14 χρόνια, στο Ex Libris. Α, στο Ex Libris, ναι. Okay.
Όπου ήμουν για με περίπου. Έκανε μεγάλη εντύπωση το Xlibris όταν ξεκίνησε. Ναι. Δηλαδή είχε κάνει, είχε φέρει τομές τότε, θυμάμαι. Όχι τομές, είχε φέρει καινούργια πράγματα. Είχε φέρει μια φρεσκάδα. Ναι, ήταν στη αρχικά στάδια ήταν και ο Γιώργος ο Πούλος μαζί Πούλος, μέσα στο, στην Xlibris, όπου πραγματικά είχε κάποια αρκετά. Δημιούργησε αρκετές καλές δουλειές. Ναι. Απλά το πώς επηρεάστηκα, άρεσε και μου πάντα η γραφιστική. Μεγάλωσα μέσα στη μακέτα. Η ζωή μου όλη μία μακέτα, μία ρετουσέρα. Η ρετουσέρα ήταν τα light tables, έτσι ρετούς που το ρετούς. Και να θυμούμε μακέτες και γκριτς. Έτσι πρέπει να μιλήσω δάμε σε αυτό το σημείο. Πολλά σημαντικό να πω οι επηρεασμοί μου. Επειδή έτυχε να είμαι επηρεασμένος και από έναν άνθρωπο ο οποίος εμπορεί εκ των πραγμάτων να δάμε τον Κώσταντο Σοφρονίου, ο οποίος. Φίλος μου, ο Κώστας. Ο Κώστας είχε μια προσέγγιση η οποία μέσα από. Εγώ είχα μια σύγχυση γύρω στο τι μου άρεσε, γιατί είχα μια πληθώρα μοντέλων μέσα στο μυαλό μου χρόνια. Κάποιον visuals, κάποιον layouts που μπορούσα να. Ο Κώστας ίσως που με συγχύρισε λίγο τη σκέψη και καθοδηγήθηκα και πρέπει να σου πω ότι λίγο πολλά μέχρι σήμερα μπορώ να πω ότι κρατώ σε κάποια πλαίσια μέσα στη σχολή γίνη που έπαιρνα καθοδήγηση μέσα από τον Κώστα. Αλλά και μέσα σε πάρα πολλούς άλλους, δηλαδή ο καθένας με τον τρόπο του, κάθε γραφίστας με τον τρόπο του να θυμηθώ δηλαδή τις. Πάλε να μιλήσω για τον Φίλιππο. Πώς μπορώ να ξεχνώ να μιλώ για τον Φίλιππο, ο τρόπος δηλαδή που αντιδρούσε και εσαιρέτουν τη δουλειά του μέσα από το ότι επάλευκε να την περάσει τη δουλειά του, εκείνον το ότι έφκαλε ψυχή, καταλαβαίνεις ότι έφκαλε την ψυχή του. Όλους όσους σε περάσαν που δάμε, είδα, ήξερα τους και θυμήθηκα τους και ξέρω τους. Ακούγα σαν τον Άγγελο, τον Μανώλη, μου είχε να τους δω. Να πω ότι ο Φίγιος είχε κάνει το αρχικό λογότυπο της Κόσβας. Γι' αυτό είχαμε και μια ιδιαίτερη σχέση. Ο παπάς μου, ο Κόκος, μαζί με το Φίγιο είχαν και μια ιδιαίτερη σχέση. Παγίφιλοι, παγιόφιλοι. Οπότε οι επηρεασμοί μου ήταν. Πώς να μην ήταν γύρω από τούτο τον τόπο. Γι' αυτό σου είπα ότι τους έχεις γνωρίσει άλλους ανθρώπους και όχι απλά τους έχεις γνωρίσει. Έχεις μιλήσει και μαζί τους, έχεις περάσει ώρες, έχεις δει τη δουλειά τους. Ξενυχτήσαμε μαζί. Να πω κάτι, όταν ο Τέλης λέει έχει δει τη δουλειά του, ο Τέλης είναι ένας άνθρωπος, εσύ δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος, ο οποίος είσαι παρατηρητής. Δηλαδή μου είπες κάτι προηγουμένως και το κρατώ. Ότι μπορείς να αντιστοιχίσεις οποιονδήποτε γραφίστα του εξωτερικού με κάποιον Κύπριο γραφίστα. Αυτό για να γίνει χρειάζεται να έχεις γνώση και να έχεις γνώση βαθιά του τι κάνει ο καθένας ουσιαστικά. Δεν θα συζητήσω για ποιον μου είπες για τον George Lloyd, γιατί μετά θα ανοίξουμε μεγάλη ιστορία. Μπορώ να σου πω για τον κάθε ένα, αλλά άμα θέλεις να κάνεις την εκπομπή να πάει να παρεχτραπεί, τότε να το κάνουμε. Να γίνει μια άλλη φορά. Οπότε ουσιαστικά μετά το Xlibris προχωράς, κάνεις κάτι δικό σου, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα, έχεις πολύ καλή δουλειά πάνω στο branding, πάνω στο packaging, έχεις δουλέψει, έχω δει και δουλειά σου, φυσικά προσπάθησα να βρω, γιατί πάλι νευριάζω πάρα πολύ ότι δεν μπορώ να βρω μια οργανωμένη κατάσταση, όχι μόνο εσύ, δηλαδή ξέρω να βρω, να βάλω ας πούμε, νομίζω για τις μπύρες, τη χιούμορ, τι έχει κάνει εσύ. Δυσκολεύτηκα πολύ να κάνει. Του Αμάλθια ξέρω ότι έκανε εσύ τη δουλειά. Του Κασιμότο τη δουλειά, όλοι την έχει κάνει εσύ. Αυτά ξέρω, αλλά είμαι σίγουρο ότι υπάρχουν και άλλα πολύ περισσότερα. Άρα είσαι ενεργό. Πώ βλέπει τα πράγματα τώρα, έτσι να γυρίσουμε να πάμε λίγο στην. Πώ βλέπω τα πράγματα, να σου πω. Σήμερα θα μπορούσα να ήταν αρκετά καλύτερα, αλλά επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια από άτομα και πάλι επίσης περάσαν και από το podcast σου και να είσαι καλά, όπως ο Μάντζαλος, όπως ο Ευρυπίδης ο Ζαντίδης, οι οποίοι, ειδικά ο Ευρυπίδης ο Ζαντίδης που θυμάμαι ότι ανέλησε το, τα παίρνουν και από μια άλλη επιστημονική πλέον πλευρά τα πράγματα, μια άλλη επιστημονική οπτική, η οποία είναι που να φέρει τη διαφορά, δηλαδή. Μιλούμε πλέον ότι αν συγκεντρώσεις με ένα μαγικό ραβδί στη γνώση του σήμερα, πιστεύω ότι η Κύπρος είναι αδικημένη στο ότι δεν ευκάλαμε έξω τη δουλειά μας, αλλά υπάρχει αρκετή δουλειά, έχει έναν ηφαίστειο πίσω από τη γραφιστική.
Είναι εντυπωσιακή η γραφιστική στην Κύπρο για μένα, αλλά δεν μπορεί να βγει έξω. Τούτον δεν ξέρω γιατί. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια κατάσταση. Τούτον είναι ανάγκη να γίνει και υστερούμε στο γενικότερο. Δηλαδή, για να καταλάβει τον πολιτισμό ή την κουλτούρα μια χώρα, ξέρει, μπορεί να πετά από το αεροπλάνο, φορεί την αρχιτεκτονική πριν προσγειωθεί για να καταλάβει τα μένα που γίνεται ένα μπελοκομείο ή μια αρμονική κατάσταση. Μόλι κατεβεί η σήμανση, είναι το δεύτερο που να σε κάνει να νιώσει έτσι. Δηλαδή, Εξαιρετικά. εάν έμπαινα για πρώτη φορά μέσα στο αεροδρόμιο ο Γλαύκος Κλειδίτης με τη γραφή που βλέπω και άμε μάλλον να νιώθω ότι μπαίνω σε καλά του ανθρώπου τούτου παρά μέσα σε έτσι δείχνεις κουλτούρα, δείχνεις κάτι, δείχνεις έναν πολιτισμό ο οποίος πηγάζει από μια γνώση έτσι, άμα έχεις σωστή οπτική. Τώρα τελευταίως εδώ και 3 χρόνια συγκεκριμένα, γιατί βρέθηκα στο σημείο όπου παράγονται τα διάφορε σημάσει του Δήμου. Και μου το ενδιαφέρον γιατί είναι τόσο δύσκολο για τον την Κύπρο που κάνουμε τόσα ωραία έργα, ειδικά στην αρχιτεκτονική. Εξελισσόμαστε αρκετά. Δηλαδή, βλέπει ότι στο κέντρο τη Λευκοσία, αν κάποιο σκεφτεί να που υπάρχει σε απόσταση 10 μέτρων Ζαχά Χαντίντ και Ζαν Νουβέλ. Σωστό, πολύ σωστό. Το οποίο είναι ένα εξαιρετικό στοιχείο και δεν υπάρχει σε πολλού τόπου. Δεν είμαι σίγουρο αν υπάρχει άλλο. Σε 10 μέτρα να δεις τους πιο Στο του Μπιλμπάου τα ίσως μπορεί αυτιά τα να βρεις έργα, κάτι αλλά τέτοιο, αλλά ναι, όχι στο αλλά ναι, Μπιλμπάου. ωραία, δέχουμε το. Ναι. Μιλώ για Λευκοσία. Ναι. Άρα ήρθε η ώρα, έτσι, γιατί η αρχιτεκτονική πειράζει μας εμάς. Δηλαδή, ανάφκει μας τα γέματα μας, μυρίζει μπαρούτιδα, με χρειάζεται και μια σωστή σήμανση. Σωστό, πολύ Έτσι. σωστό. Μπορεί να το βλέπεις τσίνον και δίπλα να βλέπεις μάλλον σε διάστημα 10 μέτρα να βλέπεις 2 διαβάσεις με διαφορετικές σημάσεις ή ξέρω εγώ, Ναι. όπου τζίσεις κρούζεις πας τις σημάσεις μας. Σημαντικό να αρχίσει που κάπου. Αν δοθεί μια ευκαιρία που θέλω να καταλήξω σε Κύπριους ή στην Κύπρο να γίνει κάτι τέλος πάντων με ανθρώπους που ζουν τον τόπο γράφει και λειτουργούν ως γραφίστες στον τόπο για να λύσουν βασικά θέματα τα οποία δείχνουν πολιτισμό και πολλά σοβαρά θέματα. Προσπάθησε να το πει ο Ευρυπίδης πόσο σοβαρά είναι τα θέματα και χρησιμοποιώντας και το αστείο, μεταξύ σοβαρού και αστείου το παράδειγμα της ιατρικής. Έτσι. Ναι. Όντως είναι αρκετά σημαντικό αν θέλεις ειδικά ένα νησί το οποίο στηρίζεται τόσο πολύ στον τουρισμό. Κοίτα, εγώ λέω ότι εμείς έχουμε χάσει, τουλάχιστον η δικιά μου γενιά έχει χάσει το τρένο, αλλά πιστεύω πάρα πολύ στη νέα Και γενιά. εγώ. Τα νέα παιδιά έχουν κάνει φοβερά πράγματα. Ναι. Είναι πιο εξωστρεφείς από εμάς και πιστεύω ότι πολύ σύντομα Ναι. θα έρθουν καινούργια πράγματα τα Ναι. οποία θα βοηθήσουν να προχωρήσουν οι γραφικές τέχνες. Συμφωνώ απόλυτα. Εμείς είχαμε περικλείδη την ευκαιρία μέσα από τα διάφορα. Εμάς όταν τελειώναν οι γραφίστες, οι παραπάνω τα η σχολή, η πρώτη τους η σχολή, τον bridging τους για να μπουν μέσα στο παζάρι ήταν τα διαφημιστικά γραφεία. Άρα ήταν το καλό στοιχείο που βρίσκαμε. Μια υποδομή των διαφημιστικών γραφείων. Γιατί δεν υπήρχε τον demand που υπάρχει σήμερα, ούτως ώστε όλοι να ξεκινούν να κάνουν freelance. Δεν υπήρχε καν, αν δεν κάνω λάθος, η ορολογία. Δεν Δεν υπήρχε, ναι. υπήρχε. Οπότε υπήρχε έναν καλό πεδίο γιατί υπήρχαν κάποια διαφημιστικά στην Κύπρο, δυσανάλογα με τον τόπο να με ρωτάς εμένα, δεκαετία του 90, τα οποία δόθηκε μια ευκαιρία στον κόσμο τούτο να μπει μέσα. Τώρα οι γραφίστες, ειδικά οι νεαροί, οι γραφίστες που τελειώνουν, όσες ευκαιρίες μου δοθήκαν να δουλέψω με γραφίστες, επειδή δουλεύω, είχαν να δουλεύω και με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Όταν είχαν ένα διαγωνισμό για τελειόφοιτους αρχιτεκτονικής στα πανεπιστήμια, έκαναμε σε συνεργασία με κάποιους, με ένα φοιτητή, με έναν τελειόφοιτο, συγγνώμη, το project, το οποίο ήταν εξαιρετική δουλειά που είχε κάνει και κατάλαβα όχι μόνο και την τάση, αλλά και το μεράκι. Τούτο, Είπες μεγάλη κουβέντα φίλε, τώρα. τούτο δημιουργούνται οι καθηγητές. Υπάρχει σήμερα. Εμάς μάλλον έτρωες και ρυπάτσους, σήμερα υπάρχει και κούντιμαν και υπάρχει και το πεδίο εδώ. Οι γραφίστες έλυαν τα προβλήματα τους λίγο πολλά μεταξύ τους τη δεκαετία του 90, γιατί δεν υπήρχαν οι υποδομές. Σήμερα μπορείς να ψάξεις και στους πιο παλιούς και σε καθηγητές, γιατί οι κλάδοι πλέον έχουν 20 ετία και που λειτουργούν. Ναι. Άρα υπάρχει μια υποδομή.
Είναι αρκετά καλή στιγμή να δημιουργηθεί το κάτι παραπάνω και πλέον να καταλάβει ο κόσμος πραγματικά τη σημαντικότητα της γραφιστικής μέσα από το έργο. Πώς επηρεάζει δηλαδή άμεσα τον καθένα, διότι επηρεάζει άμεσα τον καθένα καθημερινά. Λέει ο Φίλιππος, ο καθένας ξέρει ένα γραφίστα, αλλά είναι καιρός να δημιουργήσει και μια υποδομή να νιώθουν όλοι έναν χρέος απέναντι που κάτι που δημιουργείται μέσα από τη γραφιστική. Και τούτο είναι η δυναμική που μπορεί να έχει η γραφιστική στο τέλος της ημέρας. Η Κύπρος σε όντα σημεία, σε όντα επίπεδα σήμερα για μένα. Μάλιστα. Απλά πρέπει να δοθούν οι ευκαιρίες. Εξαιρετικά. Εξαιρετικό και μπορώ να το βάλω ως καταληκτικό σχόλιο αυτό, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο που θέλουμε πάρα πολύ, να αποκτήσει υπόσταση, οι γραφικές να αποκτήσουν υπόσταση, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μαζί για να το κάνουμε αυτό. Νομίζω ότι η Ένωση Γραφιστών και Εικονογράφων κάνει κάποια πράγματα, εξαιρετική προσπαθεί, δουλειά. κάνει φοβερή προσπάθεια. Μια συλλογική προσπάθεια που φαίνεται υπάρχει rationality πίσω από τον κλάδο Ευτυχώς μας. έμαθα πρόσφατα ότι θα γίνουν και τα Carob Awards, Ναι. οπότε θα υπάρχει και ένας διαγωνισμός αξιολόγησης της δημιουργικότητας και ελπίζω να είναι involved παραπάνω η Ένωση. Πριν κλείσω απλά, θέλω να πω καταρχήν ένα πράγμα το οποίο ξεχάσαμε να πούμε και ήταν καλά να πούμε, ότι και ο Βάσος, ο αδερφός σου, και αυτός είναι γραφίστας, οπότε και έχουμε δουλέψει και μαζί, έχουμε μια μικρή συνεργασία με τον Βάσο. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι με όλο αυτή το background το οποίο είχες πάνω στο κομμάτι του pre-press. Πώς και δεν μπήκε στο κομμάτι της τυπογραφίας και μπήκε στο κομμάτι, ή να το πω διαφορετικά, την ώρα που θα πας στο τυπογραφείο, τους πρίζεις, έχεις όλο εκείνο το, ή λειτουργείς πια, εντάξει, οκ, okay, προχωρήστε, ξέρετε τι κάνετε. Θα ήθελα να πω ότι όλο εκείνο, ναι, όλο εκείνο μάλλον το... το δεύτερο. Ναι. Επίσης η όλη διαδικασία που είχα κάνει, η όλη πορεία μέσα στην Κόσβα έμαθε με πάρα πολλά το τεχνικό κομμάτι. Δηλαδή, ο γραφιστής ήταν όπως τον αρχιτέκτονα, και εγώ ήμουν όπως το χτίστη με το μυστρή. Μάλιστα. Δηλαδή, τα πρώτα προγράμματα που ευκαιρνάνε έπρεπε να τα μαθαίνουμε εμείς, όχι επί της ουσίας του πώς να δημιουργήσεις, αλλά και πώς να διεκπαιρεώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί το freehand να μας έβαλε transparent πράγματα, αλλά την ώρα που έκανα color separation, δεν γίνεται το transparent. Άρα, τσινό δεν έπρεπε να το ξέρει ο γραφίστας, αλλά έπρεπε να το ξέρει ο χτίστης, ο αρχιτέκτονας. Αλλά ουσιαστικά. Άρα, τσινά, μετά έμεναν στο. Όταν ξεκίνησα να σπουδάζω και μετά να διεκπεραιώνω δουλειές ως γραφίστας, η απλοποίηση των πραγμάτων ήταν κάτι το οποίο πάντα στο πίσω μέρος του κεφαγίου μου ήταν για μένα, όχι μόνο και για τη δυσκολία του πιο μετά, αλλά και για το αποτέλεσμα. Και ξέρω ότι για να φέρεις κάτι στο zoom του πρέπει να το κάνεις απόσταγμα, 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 να μην χρειαστεί καν να μου τηλεφωνήσει ο τυπογράφος σε τέτοιο σημείο. Κατάλαβα. Άρα τούτη υποδομή δόθηκε μου μέσα από την εμπειρία, και έτσι το δεύτερο μάλλον στην ερώτησή σου, όχι επειδή είμαι πρίχτης, αλλά επειδή προσπαθώ να αποφεύγω. Ναι. Το πώς ακολούθησα τη γραφιστική, εντάξει, νομίζω ότι άρεσε και μου που πιο νεαρή ηλικία, δηλαδή που τα 14-15 μου ήταν το πρώτο πλότερ που ήρθε αντί να στείνεις μακέτες με μαχαιράκι. Ήταν μια πράσινη οθόνη όπως της NASA του 50 που θεωρούσαμε να φεύγει, ξέρω εγώ, στο φεγγάρι το πυραπλός, και έκανα να πουτσάμε το implementation της μακέτας που ήταν αρτή από τη διαφημιστική. Και θυμούμαι ήταν καλοκαίρι, να σπέντε, ήθελα να φύγω πριν διακοπές, να πάω πρωί πρωί μου να το δουλέψω, να το κάνω. Ναι, και η μακέτα, τον Greed, το αυτό, ναι, μάγευκε με. Κάποτε είχαμε και την ευκαιρία να μας πούν, ας πούμε, ναι, ξέρεις, πρέπει να μπουν τις φωτογραφίες, δες να μπουν μέσα στα πλαίσια τα σωστά και πρέπει να δημιουργήσει κοινός που ήταν να κάνει τη μακέτα, να πούν κοινές οι ευκαιρίες εδώ, κάνω το chance να καταλάβω. Ότι αυτό ήταν. Ναι. Μετά οι επηρεασμοί που τα άτομα τούτα που αγαπούσα παράλληλα με την τριβή και με τα χρόνια που δουλεύκα μαζί του. Ενώ είχα και κάποια άλλα σενάρια μέσα στο νου μου που μπορούσε να γίνουν. Σε κάποια φάση ήταν αυτόματη η σκέψη ότι η γραφιστική ήταν μονόδρομο. Ποτέ μου δεν το μετανιώσα, λατρεύω, τα αγαπώ το πάρα πολλά. Και αρέσκει μου που ζω το σήμερα μετά που γίνονται το τρανς που αναλύουμε.
που ζω το σήμερα που νιώθω ότι ναι, εν τούτο που είπες και εσύ, ότι νιώθω ότι υπάρχει σήμερα κάτι που είναι να γίνει και να δημιουργήσει μια κατάσταση να φανεί πραγματικά και στον τόπο μας και πόση υποδομή υπάρχει, αλλά και το ότι πλέον να επηρεάζει επί της ουσίας στον τόπο. Διότι μέσα στις υποχρεώσεις της γραφιστικής να επηρεάζει τον τόπο. Το λέω χρόνια τώρα, γιατί οι αρχιτέκτονες και οι γραφίστες είναι υπεύθυνοι για την αισθητική μιας χώρας. Βέβαια. Το αισθητική φυσικά. Γι' αυτό και λατρεύω το ότι μου έδωθηκε η ευκαιρία να δουλεύω και με το Σύλλογο Αρχιτεκτών και με διάφορους αρχιτεκτονές που δίδεται μου η ευκαιρία να δω και την πλευρά τους τσίνους και τη δική μας τις διαφορές, να δω και από άλλες σκοπιές τη γραφιστική, έτσι. Μεγάλη σχολή, μεγάλη σχολή. Και στην Κύπρο έχει ευκαιρίες και υπάρχουν και το σήμερα. Ναι, και πιστεύω ότι θα γίνει το αύριο. Θέλει μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε, για την καλά. Πρώτη κουβέντα που κάναμε. Πραγματικά βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος έζησε μια διπλή ζωή, θα έλεγα, γιατί πέρασες τα παιδικά σου χρόνια που τα παιχνίδια σου ήταν τα Cytex και η παιδαγωγή σου ήταν όλοι οι γραφίστες. Μετέπειτα έχεις ένα πολύ καλό δρόμο πάνω στο κομμάτι των γραφικών τεχνών. Σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα και μιλήσαμε για τον κόσμο και μιλήσαμε για σένα. Οπότε ήταν νομίζω μια πολύ πρώτη ενδιαφέρουσα κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ, Περικλή μου. Συνέχισε να σε απολαμβάνουμε με καφέ και τσιγάρονται τις Κυριακές το πρωί. Να σε καλά, φίλε. Έτσι κάνω εγώ τουλάχιστον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν το σημερινό μας podcast. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε like, μπορείτε να γράψετε σχόλια για κάποιους άλλους ανθρώπους που θέλετε να έρθουν και να μιλήσουν στα podcast μας ή κάποια σχόλια για τη συζήτηση που είχαμε. Επίσης, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε subscribe και να πατήσετε και το καμπανάκι για να δείτε τα επόμενα μας podcast. Cut.